Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο έναν οδηγό για το Marvel Future Fight. Σήμερα θα μιλήσουμε για άλλα δύο CTP. Τα CTP τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι κάποια τα οποία τα παίρνουμε πολύ συχνά από το Dimension και νομίζω είναι τα μόνα CTP που παίρνεις από το Dimension, το CTP of Transcendence και το CTP of Patience. Αυτά τα δύο CTP είναι ακριβώς ίδια. Η μόνη διαφορά τους είναι ότι εδώ πέρα στο Patience έχει Dodge και All Attack και Reflect και Invisibility, ενώ στο Transcendence έχει All Attack, Ignore Dodge, Reflect και Invisible. Άρα αλλάζει μόνο το Ignore Dodge και Dodge. Αυτά τα δύο CTP, ας ξεκινήσουμε από το ότι μπορούν να μπουν σε όλους τους χαρακτήρες, όπως και το Insight, και γενικά μπορείτε να κάνετε όλους τους χαρακτήρες support, όλους τους χαρακτήρες μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το αυτά τα δύο CTP που κολλάνε καλύτερα σαν CTP. Ωραία. Το CTP of Transcendence και το Patience έχουν την εξής δυνατότητα να ανεβάσουν το All Attack, το Ignore Dodge ή το Dodge για το Patience, να δώσουν Reflect Damage και Invisible σε κάποιον χαρακτήρα. Συνήθως αυτά είναι από τα πιο, να το πούμε, άχρηστα CTP, δεν τα χρησιμοποιούμε σχεδόν ποτέ. Γι' αυτό προτείνουμε αυτά τα δύο CTP να τα βάζετε σε χαρακτήρες οι οποίοι έχουν Summons. Τι εννοούμε Summons? Χαρακτήρες οι οποίοι βγάζουν τσιράκια, να το πω, μισό λεπτάκι να μπούμε μέσα να δείτε για παράδειγμα τι εννοούμε. Ένας από αυτούς τους χαρακτήρες ο οποίος βγάζει summons είναι η Crescent, μια πολύ καλή η οποία έχει γίνει και Tier 3. Θα μου πείτε, θα βάλω στην Tier 3 χαρακτήρα αυτό το CTP? Δεν είπαμε ότι μπορείτε να ντε και καλά να βάλετε σε αυτή τη χαρακτήρα CTP of Transcendence, αλλά δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε αυτήν αλλά και στο το Summoning Terras, μισό λεπτάκι, νομίζω είναι το passive της. Ωραία. Στο Illusion, όπως το καλεί το παιχνίδι εδώ πέρα, που έχει το 100% του Summoner τα stats. Άρα προσπαθούμε να ανεβάσουμε τα στατιστικά του summoner, δηλαδή του παίχτη του οποίου καλεί αυτό το τέρας, έτσι ώστε το τέρας, γιατί είναι ένα κομμάτι του ήρωα, να μπορέσει να βγάλει το περισσότερο damage που θα μπορούσε να βγάλει. Χαρακτήρες όπως η Crescent, που είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα, μπορούν να τους φορέσεις και rage, μπορείς να τους φορέσεις και energy, πολλά άλλα. Απλά, ένα από τα CTP τα οποία δουλεύουν είναι και το CTP of Transcendence ή το Refinement ταυτόχρονα. Για να πάμε τώρα στη σελίδα την οποία έχουμε κάνει για το Transcendence και για το Refinement το ίδιο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το CTP of Transcendence δίνει τη δυνατότητα, δώστε μου ένα λεπτάκι, δίνει All Attack, έχουμε ξεχάσει το Invisibility, anyway, όχι εδώ είναι, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Λοιπόν, δίνει All Attack, Ignore Dodge, τα maximum στατιστικά που μπορούν να φτάσουν είναι 32 και 45 ταυτόχρονα. Δεν μιλάμε για τα Forged ή τα Radiant, όπως ονομάστηκαν τώρα τα καινούργια, εννοούμε για το κανονικό, το Transcendence. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι το Invisible και το Apply to Self Decrease Reflect να είναι στο maximum, όχι αυτά εδώ πέρα, το All Attack και το Ignore Dodge. Εάν θέλετε να παίξετε με το μέγιστο Invisibility και το Reflect που μπορείτε, ή αλλιώς απλά κοιτάξτε να πάρετε όσο πιο δυνατόν το All Attack μπορείτε για να έχετε όσο το πιο δυνατόν High Attack Damage. Ωραία. Οι χαρακτήρες είναι οι εξής. Η Crescent, όπως είπαμε, γιατί έχει... Βασικά όλοι αυτοί οι χαρακτήρες είναι αυτοί που έχουν Summons. Ο καθένας από τη δικιά του... το δικό του Affinity. Από τους Combat είναι ο Volstagg και η Crescent. Από τους Speed είναι ο Kid Kaiju που βγάζει όλα αυτά τα που ζωγραφίζει και βγάζει πραγματάκια. Η Viper γιατί καλεί τη Hydra και βγάζει ρομπότ και ιστορίες. Η Wave γιατί βγάζει τα Illusion από το νερό, τα οποία τα κρατάει για λίγη ώρα.
Αν και η Wave μπορεί να γίνει και support, γι' αυτό λέω μην μπερδευτείτε, προσπαθήστε να έχετε μια λογική για το τι θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον κάθε χαρακτήρα. Δηλαδή για παράδειγμα το CTP of Transcendence θα το έβαζα σε χαρακτήρες οι οποίοι θα πήγαιναν για Shadowland. Το ίδιο και το Refinement. Οι χαρακτήρες είναι ίδιοι και για το Patience. Γι' αυτό δεν θα σας δείξω το Patience, είναι ακριβώς το ίδιο. Ορίστε, απλά το φτιάχνουμε ακόμα και δεν αλλάζει απλά κάτι, είναι σχεδόν οι ίδιοι χαρακτήρες. Το ίδιο από τους Blast είναι ο Hydroman γιατί και αυτός βγάζει τους δράκους νερού, ο Maximus γιατί βγάζει τα ανδροειδή, η Moon Girl γιατί έχει τον δεινόσαυρο, ο Kingpin το ίδιο έχει τους Ninja και με τη στολή νομίζω και χωρίς. Η Magic το ίδιο βγάζει τα Hell Dogs, τα σκυλιά της κολάσεως, η Rescue έχει τα ρομποτάκια. Αλλά μπορείτε να την παίξετε και σαν support, αναλόγως. Ο Loki το ίδιο. Προσωπική μου άποψη, ο Loki νομίζω αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο το Transcendence για αυτόν. Εκτός αν δεν έχετε πολύ Dodge, καλύτερα βάλτε το Patience. Έτσι ώστε να μην τον... γιατί δεν έχει και πολύ survivability. Η Hela το ίδιο εκτός άμα δεν την παίξετε support με τη στολή της. Η Clea το ίδιο, έχει και αυτή. Ο Giant Man με το Ultron το Uniform, γιατί έχει τα minions, είναι σαν Ultron. Ο Hellstrom το ίδιο βγάζει δύο After Images τα οποία βαράνε μαζί του. Ο Ebony το ίδιο, εκτός αν το παίξετε με το Uniform του σαν support. Morgan Le Fay, Super Giant που βγάζει τον Black Bolt, Ultron και Sentinel. Το οποίο το Sentinel αν το παίξετε με την Nimrod στολή μπορείτε να του βάλετε και Regeneration. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο παιδιά για σήμερα, ελπίζω να σας βοήθησε. Τα επόμενα βίντεο τα οποία έρχονται είναι τα... θα μιλήσουμε για τα Proc Damage, Distraction και Energy. Άρα μείνετε κοντά μας και θα δείτε περισσότερα βίντεο.